Άλλη θα μας ενημερώσει και μας πει λίγο πόσο κοστίζουν τα σύριαλ του τηλεοπτικού σταθμού Α. Είναι πολλά τα λεφτά που δίνει ο Α. Είναι πολλά τα χρήματα τα οποία κοστίζουν τα σύριαλ του. Εδώ θα τα πούμε ένα προς ένα. Ποια είναι τα λεφτά και πόσο κοστίζει το καθένα. Πρώτα όμως θα δώσουμε κολαγόνα στους τηλεθεατές. Πάμε να δώσουμε πρώτα κολαγόνα. Πάμε να δώσουμε κολαγόνα γιατί ο οργανισμός μας χρειάζεται κολαγόνο. Τώρα δούμε σε σύριαλ, κύριε Γαράλη. Λοιπόν, πόσο κοστίζουν τα σύριαλ. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι τα συγκεκριμένα σύριαλ κάνουν την υψηλότερη τηλεθέαση στον Α. Το ερώτημα είναι όμως αν τα χρήματα που κοστίζουν, γιατί μιλάμε για τεράστια ποσά, αν τα φέρνει πίσω τα σύριαλ αυτά στον τηλεοπτικό σταθμό. Εδώ πέρα αξίζει να πούμε ότι από τη στιγμή που ο κύριος Βαρδινογιάννης πλέον έχει το 50%, το 51 συγκεκριμένα, του ομίλου του κυρίου Κοντομινά, πλέον γίνεται ένας εξονυχιστικός έλεγχος στα οικονομικά του Α. Αυτή η συγχώνευση τι σημαίνει, ότι ο Α κρατάει το πρόγραμμά του όπως έχει, δηλαδή το πρόγραμμα του Α το ορίζουν οι άνθρωποι του Α, αλλά ο κύριος Βαρδινογιάννης έχει λόγο φυσικά στα οικονομικά πλέον του Α. Λοιπόν, ξεκινάμε με το τατουάζ, την αγαπημένη σειρά. Προχθές είχαμε αποκλειστικό ρεπορτάζ ότι το τατουάζ κόβεται και για ποιο λόγο κόβεται. Τώρα, πόσο κοστίζει το τατουάζ. Μιλάμε για το επεισόδιο, έτσι. Μάλιστα. Το ένα επεισόδιο. Μάλιστα. Το τατουάζ ξεκινάει 50.000 ευρώ το επεισόδιο. Και φτάνει τα 80.000. Τα 80.000 ευρώ. Το επεισόδιο. Μιλάμε για ένα επεισόδιο που είναι 35-40 λεπτά. 80.000. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Επόμενη σειρά, Μουρμούρα, αγαπημένη σειρά για πολλές σεζόν στον τηλεοπτικό σταθμό Α. Η Μουρμούρα το επεισόδιο κοστίζει 60.000 ευρώ. Κάτσε. Η Μουρμούρα. Η Μουρμούρα κοστίζει 60.000 ευρώ. Ακούτε, κύριε Κλάδη μου. 60.000 ευρώ. Και πρόκειται για μια σειρά που το μήνα αρχίζει τη Μουρμούρα, είναι μέσα σε στούντιο, δηλαδή η πλοκή διαδραματίζεται μέσα στα σπίτια των ζευγαριών, έτσι. Το τατουάζ έχει πολλά εξωτερικά γυρίσματα, κάπως τα δικαιολογείς. Πολύ ζευγάρικα. Περισσότεροι θα πει. Για το τατουάζ είναι 80. 60 για δώρο, για τη Μουρμούρα, ωραία πάμε. Εσύ και εσύ πας τώρα. Που είναι μέσα, ξαναλέμε, σε στούντιο, χωρίς να έχει εξωτερικά πλάνα, χωρίς κανένα εξωτερικό πλάνο. Είναι όλα μέσα σε σπίτια διαδραματίζεται το story. Μέσα σε σκηνικά, σε στούντιο. Υπάρχει 60.000 ευρώ. Και χειρότερο. Υπάρχει και άλλο σύρε το οποίο κοστίζει περισσότερο από 60.000 από την Μουρμούρα και περισσότερο από 80.000 από ό,τι κοστίζει το τατουάζ. Υπάρχει το σόι σου. Το σόι σου, ναι. Ναι, που στοιχίζει 90.000 ευρώ το επεισόδιο. Τι λέτε τώρα. Προφανώς θα είναι μαζί με το κόστος που δίνουν στην εταιρεία η οποία το φέρνει στην Ελλάδα, έτσι. Δεν μπορεί να είναι... Εδώ σου λέει το πόσο κοστίζει συνολικά... Εδώ μιλάμε συνολικά πόσο κοστίζει το κανάλι. Το 90.000 το επεισόδιο. Ίσως να είναι και υψηλές οι αμοιβές στους συντελεστών. Είναι 90.000 το επεισόδιο. Το θέμα είναι το total είναι 90.000. Είναι πολλά τα λεφτά. Άρα, 90.000 ευρώ το επεισόδιο κοστίζει, άρα για να είναι κερδοφόρο το κανάλι θα πρέπει να αποκτήσει και να έχει διαφημίσεις που θα φέρει έσοδα πάνω από 90.000 ευρώ. Σωστά. Το θέμα είναι, τα φέρνει. Την ημέρα, έτσι. Όχι την ημέρα, το επεισόδιο. Την ώρα που προβάλλεται συγκεκριμένη σειρά, το συγκεκριμένο επεισόδιο. Δηλαδή, κάθε πότε παίζεις για παράδειγμα το σόι σου, Δευτέρα και Τρίτη, όπως το βλέπει η θανατική Νικολέτα Κλάδη, δεν έχει χάσει επεισόδιο. 90.180 την εβδομάδα. Μαζευτήκαν 180.000 και την εβδομάδα. Μαζευτήκαν 90.000. Έχει τηλεθέαση, έχει. Διαφημίσεις έχει που θα δίνουν 180.000 το δήμερο. 90 τη μια μέρα και 90 την άλλη. Για να πεις τουλάχιστον η σαβάκα στα νερά. Υπάρχει και άλλη σειρά, το Έλα στη θέση μου, που επίσης μια πολύ ακριβή σειρά όπως βλέπουμε, που στοιχίζει 80.000 ευρώ το επεισόδιο. Αυτή δεν είναι συνεργασία με την Κύπρο, κάτι με μια παραγωγή από την Κύπρο. Απλά είναι η παραγωγή. Αρκετές σειρές από αυτές και το τατουάζ είναι. Και το θέμα τατουάζ είναι πόσο κοστίζει στο τηλεοπτικό σταθμό Α. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μάλιστα. Πολλά τα λεφτά. Είναι πολλά χρήματα και ξαναλέμε, από τη στιγμή που ο κύριος Βαρδινογιάννης πλέον έχει στην κατοχή το 51% του ομίλου του Α, θέλει να κάνει έτσι ένα τακτοποίημα στα οικονομικά του Α. Αυτό τι σημαίνει, ότι μπορεί κάποιες με αυτές τις σειρές, ακόμη και αν κάνουν 20-25% τηλεθέαση, μπορεί να κοπούν. Και ο λόγος είναι ο εξής.
ότι δεν κερδίζει ένα κανάλι μόνο από την τηλεθέαση. Κερδίζει από την τηλεθέαση που η τηλεθέαση του έχει φέρει διαφημιζόμενους πελάτες που δίνουν χρήματα. Έτσι, ακριβώς. Γιατί μπορεί ένα προϊόν να κάνει 40% τηλεθέαση, να κοστίζει 80.000 το επεισόδιο και να έχει έσοδα που να το βάζουμε μέσα στο κανάλι. Εκεί λοιπόν είναι το κανάλι όξο. Όξο, δεν μας φέρει. Μα όλα από αυτό το νόμο του χρήματος καθορίζεται, κύριε Καμπούρη, έσοδα-έξοδα. Και 100% ακροαματικότητα να κάνουν. Αν δεν υπάρχουν διαφημιζόμενοι, θα παίζει ένα κανάλι, θα πρέπει να δανείζεται συνέχεια για να επιχορηγεί αυτά. Πάμε τώρα λίγο στην Αγγελική.